Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, τελείωσε μια αγωνιστική εθνικών ομάδων που νομίζω ο Φώτης Ιωαννίδης θα παίξει για άλλη μια φορά, γιατί ο Παναθηναϊκός αρνήθηκε να τον δώσει το καλοκαίρι. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι είχε και προτάσει 30 εκατομμύρια ευρώ που ξεπέρασαν κάποια στιγμή και τα 30 εκατομμύρια από τη Southampton. Είναι σε τρομερή κατάσταση, είναι ένας παίκτης ο οποίος βάζει γκολ με όλους τους τρόπους. Το γκολ που έχει βάλει χθες είναι απίστευτο. Τα αριστερό, και όλες. Είναι απίστευτο. Λες και στην προπόνηση του μεταξύ, αυτό είναι το βασικό. Σαν χτυπά φάουλ είναι. Ναι. Το βασικό προσπάθημα του Φώτη είναι ότι... Βέβαια πάνε και τα τρία στόπερ μέσα. Εντάξει. Ναι, δεν βγαίνει κάποιος. Το βασικό προσπάθημα του Φώτη είναι ότι μπορεί δίπλα του να γίνεται χαμός, πόλεμος κλπ. Δεν νιώθει τίποτα. Ναι. Θα κάνει αυτό που θέλει και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Εντάξει, έχει βάλει και τον γκολ με τη Λαντς, που ήταν τρομερό γκολ. Τα δύο πρώτα γκολ, όχι τα δύο πρώτα, αυτά τα δύο γκολ που έχει βάλει από τα πρώτα στη φετινή σεζόν είναι τα κορυφαία του, αλλά όταν ολόκληρη η UEFA το είχε αναδείξει και λέει υποκλεινόμαστε, καταλαβαίνουμε ότι... Καλά, με τη Λαντς είναι γκολ φοβερό επίπεδο. Ναι, το όνομά του κάνει το γύρο του κόσμου. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει και άλλο pressing Γενάρη και άλλο pressing για το ερχόμενο καλοκαίρι. Θέμα δικό τι θα κάνει, πιστεύω. Μπορεί να τον κλείσουν για το επόμενο καλοκαίρι. Εντάξει, το συμβόλαιο του πότε τελειώνει. Τώρα παρεμπιπτόντως πρέπει να ανανεωθεί. Ναι, για το λόγο ότι ήταν να ανανεωθεί και δεν το ανανέωσε. Τώρα θα γίνει μια κουβέντα για να πάρει, να γίνει μια γερή αναπροσαρμογή για να παραμείνει. Να γίνει μια επέκταση για άλλα δύο χρόνια. Πόσο παίρνει τώρα? Γύρω στο 500. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι εδώ πρέπει. Το κάνει όμως αυτός. Πρέπει κανονικά να γίνει. Έτσι ξέρω. Έτσι δεν ξέρω. Εγώ έτσι ξέρω ότι το περιμένει. Δηλαδή. Ναι, εντάξει. Θέλει, πώς δεν το θέλει. Το θέλει ο Ιωαννίδης. Δεν έχει καμία. Προφανώς το θέλει να του κάνει κάποια πρόταση, αλλά το θέμα είναι εάν ξέρει τις προτεραιότητες του να κλείσει τώρα. Οι προτεραιότητες του είναι να πάρει παραπάνω χρήματα από τον Παναθηναϊκό και μετά να φύγει στο εξωτερικό κάποια στιγμή. Ναι, αλλά αν πάρει παραπάνω, πάνω από θα επεκτείνει το συμβόλαιο. Άρα όταν επεκτείνει το συμβόλαιο είναι στα χέρια του Παναθηναϊκού να συμβεί. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ναι, μετά όμως εκεί και επειδή υπάρχει μια καλή σχέση μεταξύ τους. Ναι, εάν ας πούμε έχουν βάλει ένα όριο στον Παναθηναϊκό ότι του χρόνου που είχε το καλοκαίρι θα τον δώσουμε, θα γίνει. Α. Το πούνε. Έτσι. Αλλά εδώ θα γίνει αυτή η κουβέντα. Για να γίνει. Γιατί ήταν να γίνει το καλοκαίρι, γι' αυτό το λόγο το λέω. Μα ναι, μα περιμένα να τελειώσει όλο αυτό το αβαντούρι με τα μεταγραφικά. Τουλάχιστον, τουλάχιστον διπλασιασμός αποδοχών, λέω εγώ. Ναι, ο Φώτης πρέπει να έχει ένα για μένα από τα καλύτερα συμβόλαια στην ομάδα. Η εξέλιξή του είναι, φαίνεται ότι είναι πολύ καλή και στον Παναθηναϊκό τα τελευταία δύο χρόνια είναι πάρα πολύ καθοριστικός. Έχει κερδίσει και θέσεις βασικό. Αλλά αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο. Αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ακριβώς Έλληνας παίκτης. Του κάνει πολύ καλό η εθνική πάντως. Του κάνει πολύ καλό γιατί. Του κάνει καλό η εθνική γιατί βρήκε τα πατήματά του. Μπράβο, παίζει δύο συνεχόμενα 90 λεπτά. Ακριβώς. Σκοράρει δύο φορές. Είναι σαν να άφησε πίσω του όλο αυτό το δύσκολο καλοκαίρι. Το οποίο δεν είναι δύσκολο. Τρεις φορές. Ενώ σκοράει και στα δύο παιχνίδια. Έχει βάλει τα δύο γκολ με τη Φιλανδία και ένα γκολ με το Ναι. Του έλειπαν αυτά τα 90 και λεπτά. Και η κεφαλιά ήταν ωραίο και στο προηγούμενο μάτι. Ναι, του έλειπαν αυτά τα 90 λεπτά. Και είναι σίγουρα τον βοηθήσει όλο αυτό για να βρει ρυθμό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρασε ένα καλοκαίρι πολύ άσχημο. Αυτό λέω. Είναι σαν να το διάγραψε το καλοκαίρι τώρα με τη συμφάνιση. Επίσης εγώ θα πω ότι ένα κέρδος από την εθνική ομάδα είναι ο Τάσος Μπακασέτας. Βλέπω έναν άλλο Μπακασέτα στην εθνική και έναν άλλο στον Παναθηναϊκό. Για μένα υπάρχει εξήγηση, σας την έχω πει. Όταν η μπάλα δεν περνάει από τα χάφη στον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να φανεί και κανένας Μπακασέτας. Στην εθνική, σε ένα παιχνίδι κατοχής προσπαθεί να παίξει, περνάει η μπάλα από τα πόδια του και μπορεί να κάνει assist στο Τζιόλι, μπορεί να βγάλει μια assist, τέλος πάντων ένα καλό χτύπημα corner που έκανε με το Φώτη. Εντάξει, την assist στο Φώτη δεν την παίρνω σαν assist. Απλά ήταν, βρήκε την κατάλληλη στιγμή το Φώτη έξω την περιοχή για να του δώσει την μπάλα όταν τον είδε ένας μέναν. Γενικά όταν περνάει η μπάλα από τα πόδια του και δεν κυνηγάει μπάλες σκοτωμένες, θα έχει αυτή τη συνεισφορά είτε με assist είτε με goal. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξουν ώστε να αξιοποιήσουν και το Φώτη και τον Τάσο. Γιατί και ο Φώτης η αλήθεια είναι ότι κυνηγάει μπάλες και δεν παίρνει την μπάλα στα πόδια του όπως θα έπρεπε να την πάρει στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Το πρωί προπόνηση ολοκληρώθηκε, γύρισε ο Ντραγκόφσκι. Πάλι στην τακτική ο προπονητής έχει δώσει πολύ μεγάλο βάρος. Γυρίσαν όλοι? Όχι. Τελευταίος γυρνάει ο Πελίστη, τον οποίο είδα χθες. Ναι. Σε
σε ένα μάτς που έπεσε το ξύλο της αρκούδας, Βενεζουέλα-Ουρουγουάη 0-0. Ναι. Έχει πάει δύο γεμάτες, αλλά... Ναι. Έχει πάει δύο γεμάτες, αλλά τη γλίτωσε, από ό,τι κατάλαβα. Έπαιξε 88 λεπτά. Ναι. Είχε δύο-τρεις πολύ καλές συνέχειες με την ταχύτητα να φύγει από τον αντίπαλό του. Εντάξει, παίκτης υψηλής κλάσης ο Πελίστρη. Και θα έρθει, πιστεύω, μέχρι αύριο το βράδυ για να κάνει προπόνηση και να τεθεί στη διάθεση του προπονητή. Οι Σλοβαίνοι δεν... Και αυτούς περιμένουμε αύριο να κάνουν προπόνηση. Εντάξει, ο Αλόνσο έχει ρίξει πολύ βάρος στην τακτική και στο θέμα του πρέσι και στο θέμα της ανάπτυξης της ομάδας της επιθετικής δημιουργίας για να παρουσιαστεί άλλο πρόσωπο στο μάτς με τον Μπάουξ Ντούμπα και πιστεύω θα ρίξει πολύ μεγάλο βάρος στους παίκτες που έμεναν πίσω. Ναι. Δηλαδή η βάση της εντεκάδας του θα είναι με παίκτες που δεν έλειπαν. Αυτό που πρέπει να βρει, ήθελα να πω για τον Πελίστρη ότι ο Πελίστρη έχει την κίνηση, μοιάζει με την κίνηση που κάνει ο Τζόλης χθες. Ναι. Αυτό το πράγμα δηλαδή σε φουλ ταχύτητα. Πρέπει να το ναι, έχει. Ακριβώς. Πρέπει να το έχει, ξέρεις, είναι μέσα στα χαρακτηριστικά του. Ο Πελίστρη θέλει την μπάλα στο χώρο και μετά δεν τον πιάνεις. Δεν τον πιάνεις, δηλαδή έχει. Όχι μόνο και καλή τεχνική έχει. Αν δεν δώσει την μπάλα και να φύγει μπορεί, αλλά τον βολεύει πιο πολύ να του δώσει την μπάλα στο χώρο για να φύγει εξάλλου. Θυμόμαστε πως έκανε μέτρα με την μπάλα στο πρώτο κόλπο που έβαλε με τη Λάνς. Και ο Αλόνσο πρέπει να βρει κάποιον που θα έχει τα χαρακτηριστικά, που θα υποκαθιστά τον Πέρες. Να έχει τη μακρινή παλιά, δηλαδή να τους κομπήσει με τη μακρινή παλιά. Κοίταξε ο Άρα, μπορώ να σου πω ότι το έχει αυτό. Ναι. Το έχει. Ο Μαξίμοβις δεν το έχει. Ο Μαξίμοβις πάει σε πιο safe passes. Ναι. Όχι τόσο μακρινές. Ο Αράο το έχει. Κάποιος να τους φοβίζω, θα κάνει τη μακρινή παλιά, γιατί έχει δύο εξτρέμ τα οποία και τα δύο είναι ξέρεις γρήγορα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσει. Κυρίως στα ντέρμπι τώρα που έρχονται που θα βρει χώρους σίγουρα, γιατί και ο ΠΑΟΚ θα παίξει πίσω και ο Ολυμπιακός θα παίξει πίσω και η ΑΕΚ. Σε αυτά τα τρία παιχνίδια ο Παναθηναϊκός έχει τους παίκτες αυτούς και τον Τεντέ και τον Πελίστρη που πρέπει να αξιοποιήσει για να πάρει αποτελέσματα. Και μην ξεχνάμε ότι έχει μείνει πίσω. Έτσι. Ναι. Αλλά τίποτα. Κοίταξε, τώρα με τα γραφικά τελειώνουμε, δεν έχουμε κάτι. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια το Βέρμπιτς. Θέλει και ο ίδιος πολύ να φύγει. Ναι. Γιατί χάσετε τους συνεργείς έχουν μείνει της Τουρκίας η αγορά νομίζω και της Αραβίας, τα Εμιράτα. Θα δούμε αν θα γίνει κάτι και με το Βιλένα να γίνεται μια προσπάθεια. Θα δούμε αν τελικά και οι δύο θα αποχωρήσουν τις επόμενες μέρες. Ναι. Οκ. Να είσαι. Αυτά.